Φωτιές σε Δήμο και Λιμενικό Ταμείο στο Ρέθυμνο άναψε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, βάσει της οποίας κρίνεται νόμιμη η μεταφορά στο ΤΑΙΠΕΔ 46 συνολικά λιμανιών και μαρινών, μεταξύ των οποίων είναι και οι λιμενικές εγκαταστάσεις του Ρεθύμνου. Είναι αστειότητα αυτό. Δεν θέλω να πω τώρα ότι όλα αυτά τα βαρύγδουπα που λένε κάποιοι επαναστάτες του γλυκού νερού. Εγώ λέω πολύ απλά. Αυτό δεν πρόκειται να περάσει με οποιοδήποτε τρόπο. Από το 2013, όπως είχε παρουσιάσει σε αναλυτικό ρεπορτάζ της Νέα Τηλεόραση, οι αρχές του Ρεθύμνου είχαν θέσει τις δικές τους κόκκινες γραμμές ως προς την επίμαχη παραχώρηση. Και αυτό διότι βάσει προεδρικού διατάγματος στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Ρεθύμνου συμπεριλαμβάνεται και η χερσαία ζώνη του λιμανιού, δηλαδή όλα τα καταστήματα αλλά ακόμα και ο δρόμος από την πλατεία Κιουλούμπας στο Ενετικό Λιμάνι μέχρι το κτίριο Δελφίνη. Το Ρέθυμνο ειδικά έχει αυτό το ειδικό πρόβλημα, ότι δηλαδή η χερσαία του ζώνη, όπως αυτή φαίνεται από το διάταγμα του 68, συμμετέχει, όχι απλά συμμετέχει, παίζει τον κυρίαρχο ρόλο κυκλοφοριακά, αισθητικά και λειτουργικά στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, που είναι το καταξυχήν επισκέψιμο σημείο της πόλης μας. Άρα λοιπόν όλοι συμφωνούν ότι ναι, έχεις δίκιο. Μάλιστα είχα μια διαβεβαίωση ότι ήδη ξεπεράστηκε αυτό, αλλά δεν έχει ξεπεραστεί. Παρ' όλα αυτά όμως εγγράφως δεν έχω καμιά απάντηση ότι ναι, έγινε αυτός ο καινούριος σχεδιασμός. Είναι δυνατόν δηλαδή οι δρόμοι μας, τα μαγαζιά και το επιχειρήν της πόλης δεν έχει καμία σχέση με το λιμάνι και τη λιμενική ζώνη να είναι σε αυτή την παραχώρηση? Ο Δήμος Ρεθύμνου μαζί με άλλες περιοχές της χώρας είχαν προσφύγει από την πρώτη στιγμή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να ακυρωθεί η επίμαχη απόφαση. Σήμερα όμως το Συμβούλιο απέρριψε τα αιτήματά τους και έβαλε τη βούλα τους στην παραχώρηση των λιμανιών για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Νομίζω ότι αυτή η εξέλιξη του Συμβουλίου Επικρατείας, και μάλιστα με μια πολύ επιλεκτική αιτιολογία από ό,τι πρόχειρα γνωρίζω, είναι ενισχυτική. Δηλαδή το δημόσιο χρέος και το δημόσιο συμφέρον είναι μόνο όταν έχουν να πλήττονται οι θύμοι? Στις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν είναι το δημόσιο χρέος η αιτιολογία όλων των περικοπών? Από αύριο κιόλας, όπως δηλώνει στη Νέα Τηλεόραση ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης, ξεκινά ένας δεύτερος αγώνας δρόμου προκειμένου να πιστούν οι αρμόδιοι ότι το σχέδιο αυτό δεν πρόκειται να περπατήσει στην πράξη, εάν νωρίτερα δεν γίνει ο απαραίτητος διαχωρισμός. Από αύριο κιόλας, σε συνεργασία και με τους βουλευτές μας, πρέπει το θέμα να το δούμε σε επίπεδο τουλάχιστον να διαχωριστεί η πόλη από αυτή την παραχώρηση. Παρόμοιο πρόβλημα με το Ρέθυμνο αντιμετωπίζουν δύο ακόμα περιοχές στην Ελλάδα, η Καβάλα και η Καλαμάτα.